Επιστολή διαμαρτυρίας, καταγγελίας αλλά και απόγνωσης από τον συμπολίτη μας Ευάγγελο Ψαλτόπουλο, μηχανολόγο μηχανικό, δημοσιοποιήθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα όχι μόνο το προσωπικό δράμα που βιώνει, αλλά και την ανάλγητη συμπεριφορά του κράτους απέναντι σε έναν πολίτη που βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας και ανάγκης. Ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και υποβάλλεται μάλιστα σε πανάκριβες χημειοθεραπείες. Παράλληλα, από το 2010, μετά από τροχαίο, έχει χαρακτηριστεί ως άτομο με ειδικές ανάγκες και ενώ ελάμβανε το σχετικό επίδομα, αυτό διεκόπη καθώς έπρεπε να περάσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναπηρίας. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά τα οποία λαμβάνουμε γνώση το τελευταίο διάστημα. Έχει να κάνει με το θέμα της προηγούμενης νομάτευσής του που έληξε. Ο άνθρωπος φρόντισε να καταθέσει τα δικαιολογητικά του μετά από μια σχετική ταλαιπωρία που στις περιπτώσεις αυτές συμβαίνει ούτως ή άλλως μέχρι να συλλεγούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι εξετάσεις κτλ. Έχει περάσει η Επιτροπή, από ό,τι γνωρίζω βέβαια, μεσολάβησε ένα μικρό διάστημα το οποίο διεκόπη η σύνταξή του. Βέβαια, σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μιλάμε, έχει ψηφιστεί ο νόμος 4369 στις 27 Φεβρουαρίου του 2016, που μιλάει για εξάμηνη παράταση των συντάξεων αλλά και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Άρα στο συγκεκριμένο άνθρωπο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να μένει χωρίς χρήματα, χωρίς τη σύνταξή του που δικαιούται από τον νόμο, χωρίς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω σοβαρότατων προβλημάτων υγείας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος επιδείνωσης της υγείας του και αυτός ο άνθρωπος να αναγκάζεται να βγαίνει στα τοπικά ΜΜΕ και να ζητάει την υποστήριξη φορέων, συνανθρώπων και ασφαλιστικών φορέων να ευαισθητοποιηθούν για να του δώσουν μια προτεραιότητα και να πάρει τη σύνταξή του και να έχει τη φαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζεται οπωσδήποτε. Ταυτόχρονα, ο κύριος Ψαλτόπουλος είχε ζητήσει τη βοήθεια του Δήμου Καβάλας για να λάβει επίδομα και παρότι αυτό είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το έλαβε ποτέ, καθώς ο Επίτροπος δεν επέτρεπε στον ταμεία του Δήμου να εγκρίνει το κονδύλι, καθώς ο ασθενής δεν ήταν δημότης Καβάλας. Ωστόσο, η Δήμαρχος έδειξε την ευαισθησία της και έτρεξε το θέμα, βρίσκοντας καβαλιώτη επιχειρηματία που θα διαθέσει τα χρήματα που χρειάζονται για τη θεραπεία του. Εγκαίρως και πρωί-πρωί κάλεσα το ταμείο, συζήτησα μαζί του ποιο ήταν το πρόβλημά του, που δεν μπορούσε να πληρώσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, διότι η περίπτωσή του πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε. Άσχετα που δεν είναι δημότης Καβάλας, είναι ένας άνθρωπος άρρωστος που έχει την ανάγκη μας. Πώς θα γίνει? Λοιπόν, ο ταμείας μου είπε ότι λόγω της φορολογικής του δήλωσης δεν μπορούσε να το κάνει και φοβόταν φυσικά ότι σε ένα γενόμενο κατασταλτικό έλεγχο οικονομικό σε ένα ή δύο χρόνια θα τα πλήρουν αυτά τα χρήματα από την τσέπη του. Έτσι είναι, έχει δίκιο. Και όντως συμβουλεύτηκε και τον Επίτροπο τηλεφωνικά και ο Επίτροπος το συμβούλεψε να μην τα πληρώσει. Εμείς όμως, μια κοινωνία ανθρώπινη, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα? Και βέβαια μπορούμε. Βγαίνοντας λοιπόν στην Κομωτινή σήμερα το πρωί, πήρα τηλέφωνο γνωστό καβαλιώτη, μου είπε να μην πω το όνομά του, γνωστό καβαλιώτη επιχειρηματία και του ζήτησα να βοηθήσει. Προθυμότατα και αμέσως, γιατί ξέρετε, εμείς μπορεί να έχουμε μηχανισμούς, αλλά οι ιδιώτες παίρνουν μια απόφαση και τελείωσε. Και αμέσως θα μου είπε, παρόλο που ήταν στο εξωτερικό, θα πάρω τηλέφωνο την ταμεία μου και θα έρθει να πάει να το τακτοποιήσει στο θέμα για αυτόν τον άνθρωπο. Έστειλα λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα να του Δήμου να πάρει τα χρήματα και συγχρόνως να τηλεφωνήσει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, και να του πει: εντάξει, εμείς τα εξασφαλίσαμε αυτά τα χρήματα και αν χρειαστείς ό,τι άλλο χρειαστείς, εδώ είμαστε.